Παπανίκο, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα σας. Τι είναι από την Πάφο. Πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια θα έχουμε. Ναι. Λοιπόν, να σας πούμε, να σας ενημερώσουμε για μια επίσκεψη που είχαμε χθες στο μοναστήρι της Χρυσορογιάτισσας από μεταπτυχιακούς φοιτητές θεολογίας του Πανεπιστημίου Νεάπολης. Φαίνεται ότι οικοδομείται μια συνεργασία ανάμεσα στα ιδρύματα με πρωτοβουλία του γέροντα Διονυσίου, του ηγουμένου της Μονής, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι είναι ένας πολύ σεβάσμιος γέροντας που έχει δημιουργήσει εκεί στην Μονή, την έχει με τη έργα το τελευταίο διάστημα που έχει κάνει και την προσφορά του έχει μετατρέψει την Μονή σε ένα πραγματικά πνευματικό κέντρο, στο οποίο εκεί υπάρχει η βιβλιοθήκη η γνωστή, σε συνεργασία και με το Ίδρυμα Λεβέντης έχει εμπλουτιστεί πάρα πολύ. Υπάρχει το κέντρο εικονολογίας, στο οποίο υπάρχουν εκεί συντήρηση εικόνων και βεβαίως υπάρχει γενικότερα μία ανάπτυξη της βυζαντινής τέχνης στην Μονή. Ακριβώς φαίνεται ότι το έχουν δει αυτό στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης και θέλουν να χτίσουν πάνω σε αυτό το έργο της Μονής. Θα υπάρξει αυτή η συνεργασία για επωφελή, πρέπει να πούμε, όφελος και των δύο πλευρών. Έχουμε μια δήλωση από τον επικεφαλής, τον καθηγητή, τον κύριο Μαρτσέλο, τον επικεφαλής του προγράμματος. Να την παρακολουθήσουμε. Να την δούμε, αλλά να σας πω πρώτα, μου επιτρέπετε, έτσι, μια κουβέντα που μας έκανε χθες ο σεβάσμιος γέροντας, ο ηγούμενος της Μονής, ο οποίος ήταν γραμματέας της Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου στα δύσκολα χρόνια της περίοδου 70-74 και μετά, και μετά το πραξιόγημα και την εισβολή, με την επιστροφή του Μακαρίου στην Κύπρο, είχε δηλώσει στη Σύνοδο Μακάριος, μας είπε ο γέροντας, ότι δεν είχε πρόθεση να επαναδιεκδικήσει εκλογή του στις εκλογές του 78. Είναι κάτι το οποίο νομίζω δεν έχει βγει ξανά στην επιφάνεια και είναι έτοιμο να το επιβεβαιώσει, μας είπε, και ο Κητίου Χρυσόστομος, ο οποίος είναι ουσιαστικά ο μόνος εν ζωή από τους συνοδικούς τότε, μαζί με τον γέροντα Διονύσιο της Μονής Χρυσορογιάτισσας. Να δούμε την δήλωση του καθηγητή του Νεάπολης. Κάναμε μια επίσκεψη στην Μονή της Χρυσορογιάτισσας για να μπορέσουν οι φοιτητές μας να γνωρίσουν τον πλούτο αυτής της Μονής, που δεν είναι μόνο πλούτος περιβαλλοντικός, θα έλεγα, σε αυτή την ωραιότατη τοποθεσία, αλλά είναι και ένα πλούτος πνευματικός. Έχει μια τεράστια βιβλιοθήκη, έχει μια ιστορία η Μονή, ιδίως τα τελευταία χρόνια με την πεφωτισμένη ηγεσία του Αγίου Καθηγουμένου, να κάνει συνέδρια, αναπτύσσοντας την επιστήμη, θα έλεγα, της θεολογίας, κυρίως στον τομέα της βυζαντινής τέχνης, αλλά και της εικονολογίας γενικότερα. Και νομίζω ότι η γνωριμία αυτή θα αποτελέσει την απαρχή μιας πιο γόνιμης συνεργασίας μεταξύ των φοιτητών μας και της Μονής Χρυσορογιάτισσας, δεδομένου ότι η Μονή προσφέρει αίθουσες διδασκαλίας, στις οποίες μπορούν να γίνονται κάποια μαθήματα στα πλαίσια της επισκέψεώς μας μία φορά στο εξάμηνο, αλλά μπορεί επίσης να φιλοξενήσει και φοιτητές μας, οι οποίοι θα μπορούν να έρχονται εδώ, να μένουν μία εβδομάδα, 10 μέρες, προκειμένου να συντάξουν τις διπλωματικές τους εργασίες, αξιοποιώντας τον πλούτο της βιβλιοθήκης της Μονής. Ωραία, πάμε στη Λεμεσό, πάμε στη Σωτηρούλα.